Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα διάλεξη του μαθήματος Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Αρχικά, να δούμε το πρόγραμμα της εβδομάδας όσον αφορά τα εργαστήρια. Θα κάνω share την οθόνη μου αυτή τη στιγμή. Όπου θα δούμε στο e-class τις γενικές πληροφορίες, ότι η εβδομάδα που διανύουμε, δηλαδή η έκτη εβδομάδα, εμπεριέχει μια εξέταση. Και συγκεκριμένα, εμπεριέχει η εξέταση MPS. Άρα είναι η τρίτη εξέταση MPS. Την προηγούμενη εβδομάδα, στο εργαστηριακό φροντιστήριο, είδαμε κάποια θέματα που ενδέχεται να εξεταστείτε. Σήμερα είναι Τετάρτη, άρα το εργαστήριο σήμερα, 7 η ώρα, θα έχει υποχρεωτική εξέταση για όλους. Σε περίπτωση βέβαια που δεν μπορείτε να παραβρεθείτε για λόγους υγείας, πρέπει να μας ενημερώσετε, γιατί λαμβάνω κατά διαστήματα email από κάποιους φοιτητές που, για παράδειγμα, έχουν πειρετό. Αρκεί το email να μου πει ότι νιώθει κάποια διαθεσία και δεν μπορεί να πάρει μέρος στην εξέταση και η παρουσία, η απουσία βασικά θα δικαιολογηθεί. Δεν θα αποτελέσει στοιχείο που θα τον κόψει από το μάθημα. Εφόσον βέβαια μας ενημερώσει πριν ότι δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί για λόγους υγείας. Βέβαια δεν υπάρχει επαναληπτική εξέταση, που σημαίνει ότι απλώς θα πάρει ένα 0 στην εξέταση αυτή, αλλά δεν θα κοπεί από απουσία. Λοιπόν, αφού είδαμε ότι έχουμε εξέταση σήμερα, σε λίγες ώρες δηλαδή, ίσα-ίσα θα προλάβουμε να κάνουμε ένα διάλειμμα για να φάμε. Μπορούμε να δούμε κάποια θέματα που αφορούν το εργαστήριο. Να σας δείξω ένα τυχαίο θέμα που μπορεί να πέσει και μπορεί ή όχι να μην πέσει. Ας το δούμε όμως. Έχουμε εισαγωγή από το προλόγιο με εμφάνιση και από τους χαρακτήρες που θα δώσει ο χρήστης, η μικρή λατινική, δηλαδή οι χαρακτήρες από α έως ζ, θα πρέπει να αποθηκευτούν στο τμήμα δεδομένων, στο data segment, σε μια θέση που ξεκινάει από το buffer, buffer 1. Δηλαδή κάπου θα έχετε δηλώσει buffer 1, DB, για παράδειγμα DAP 20. Οι κεφαλαίοι χαρακτήρες θα πρέπει να αποθηκευτούν σε μια άλλη θέση μνήμης, το buffer 2, και οι αριθμοί σε μια άλλη θέση μνήμης, buffer 3. Και βέβαια, στο τέλος, αφού ολοκληρωθεί η εισαγωγή, η οποία θα σας δώσουμε εμείς, αν πέσει μια τέτοια άσκηση, ποια θα είναι η προϋπόθεση ολοκλήρωσης της εισόδου, για παράδειγμα, μπορεί να είναι 20 χαρακτήρες. Μπορεί να είναι όταν πατηθεί η τελεία. Υπάρχουν πολλά σενάρια που θα πρέπει να έχετε υπόψη σας. Αφού ολοκληρωθεί η είσοδος από το χρήστη, θα εμφανιστεί πρώτα η μνήμη ή τα περιεχόμενα της μνήμης που βρίσκεται στο buffer 3, μετά το buffer 2 και μετά το buffer 1 με συνοδεία κατάλληλου μηνύματος. Δηλαδή, οι κεφαλαίοι χαρακτήρες είναι αυτοί, οι μικροί χαρακτήρες είναι αυτοί και ούτω καθεξής. Ένα θέμα που μπορείτε να το υλοποιήσετε, δεδομένου ότι στη σημερινή εβδομάδα, και μπορώ να ανοίξω το φυλάδιο αυτής της εβδομάδας, κάνετε αυτούς τους ελέγχους. Ας δούμε λοιπόν το φυλάδιο του εργαστηρίου αυτής της εβδομάδας. Υπενθυμίζω τα φυλάδια αυτά δεν τα παραδίδετε, αλλά τα δουλεύετε με την ησυχία σας και με συνοδεία από την επίλυση που βρίσκετε στο YouTube. Και στη συνέχεια κατανοείτε και αποκτάτε δεξιότητες πώς να υλοποιείτε σε σχετικά γρήγορο χρονικό διάστημα τις ασκήσεις. Δηλαδή, μία άσκηση θα πρέπει να μπορεί να υλοποιηθεί σε 30 λεπτά το πολύ. Στις εξετάσεις, βέβαια, MPS, κώδικα, εξετάσεις κώδικα στα μαθήματά μου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δικούς σας κώδικες που έχετε αναπτύξει. Έτσι, λοιπόν, μία καλή προετοιμασία για την κάθε εξέταση κώδικα θα σας δώσει την πολυτέλεια του χρόνου να κάνετε και ίσως πιο προσεκτικό προγραμματισμό.
Γι' αυτό λοιπόν, σε κάθε εξέταση κώδικα, να έχετε τους δικούς σας κώδικες, όχι κώδικες που σας έχει δώσει κάποιος άλλος, γιατί υπάρχουν και έλεγχοι αντιγραφής. Και βλέπετε κατά διαστήματα ότι κάποιοι συμφοιτητές σας που αντιγράφουν, αντιγράφουν κώδικες συναδέλφων τους, κόβονται. Κόβονται και αυτοί που δώσαν τους κώδικες. Έτσι είναι οι γενικές πληροφορίες. Άρα λοιπόν, θέλετε να επαναχρησιμοποιήσετε κώδικα, ναι, να το κάνετε, αλλά να είναι 100% δικό σας και όχι κάποιου που έτυχε και έχει υλοποιήσει, ας πούμε, πάρα πολλές ασκήσεις και σας έδωσε, ας πούμε, 200 κώδικες και ενδεχομένως θα μπορούσατε να πάρετε έτοιμο υλικό. Προσέξτε λοιπόν αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να εργαστείτε μόνοι σας, κατά μόνας, να δουλέψετε τους κώδικες αυτούς, τις ασκήσεις των φυλαδίων και να έχετε τη βιβλιοθήκη, τη δικιά σας, την προσωπική, με τους κώδικες αυτούς και να τους χρησιμοποιείτε. Στο εργαστήριο λοιπόν της εβδομάδας που διανύουμε, στην έκτη εβδομάδα, δεν έχουμε χάσει κανένα εργαστήριο και είδατε μόλις έγινε η αργία της 17ης Νοεμβρίου, αμέσως έστειλα email για να γίνει αναπλήρωση, γι' αυτό σήμερα, Τετάρτη, μεσημέρι, κάνουμε αναπλήρωση του μαθήματος. Πάντα στα μαθήματά μου γίνεται αναπληρώσεις άμεσα, γιατί είναι αρκετή ύλη που πρέπει να την καλύψουμε και να μην έχετε κενά για τα επόμενα μαθήματα. Λοιπόν, στο εργαστήριο της εβδομάδας μας ζητάει, όπως βλέπετε, να συντάξουμε πρόγραμμα το οποίο εισάγεται με ταυτόχρονη εμφάνιση κείμενο με ηλεκτρονικούς χαρακτήρες. Και είναι ακριβώς αυτό περίπου το θέμα που σας έχω πει, που μπορεί να πέσει. Ή σε κάποια άλλη εξέταση, σε κάποια εξέταση κώδικα. Δηλαδή, κεφαλαίοι, οι μικροί χαρακτήρες, σημείο στίξης, θαυμαστικό και τελεία. Βλέπετε εδώ, δεν έχει τους αριθμούς, τους αγνοεί. Σας δίνει και κάποιες οδηγίες για το πώς να ολοκληρώσετε αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, δίνουμε μια δήλωση για την θέση μνήμης Array 1DB. Το έχει δώσει είτε με διακριτές θέσεις, 0,0,0, είτε κατευθείαν χρησιμοποιώντας την οδηγία dupe, από το duplicate, δηλαδή επανέλαβε, και με ένα πολλαπλασιαστή μπροστά. Δηλαδή, επανέλαβε το 0, dupe 0, επανέλαβε το 0, 3 φορές. Και υπάρχουν λοιπόν ενδεικτικές οδηγίες για το πώς να το υλοποιήσετε στο YouTube. Μία τροποποίηση αυτής της άσκησης. Επίσης, βλέπουμε και τη χρήση του καταχωρητή SI, ενός καταχωρητή που χρησιμοποιείται για διευθυσιοδότηση. Δηλαδή, τοποθετείτε μέσα σε μία προσπέλαση μνήμης σε αγγείλες. Για να δούμε το Notepad Sensin. Δεν το έχουμε. Α, το έχουμε. Notepad Sensin. Δηλαδή, θα το χρησιμοποιήσετε move, για παράδειγμα, AEL, buffer του SI. Αυτό εδώ είναι μια διευθυσιοδότηση. Κάποιος που θέλει στο chat να μου πει για 0.25 πώς ονομάζεται, δηλαδή αρκεί να καταγράψει το slot, πώς ονομάζεται αυτό του είδους η διευθυσιοδότηση. Υπάρχουν διάφορες διαδικασίες, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Μνήμης, όχι, δεν είναι αυτό, Δημήτρη. Θέλω συγκεκριμένα την κατηγορία διευθυσιοδότηση. Ασφαλώς τη μνήμη διευθυσιοδοτούμε, αλλά είναι πολύ γενικό αυτό που είπες. Έχει κάποια προσδιοριστικά από μπροστά και αυτά θα είναι που θα ήθελα. Ούτε λογική διευθυσιοδότηση, γιατί πράγματι είναι λογική διευθυσιοδότηση, αφού είναι η λογική μνήμη. Υπάρχει η απόλυτη μνήμη, η physical μνήμη δηλαδή, και η λογική που είναι η μετατόπιση. Αλλά δεν είναι αυτή η επίσημη ορολογία που βλέπουμε στην αρχιτεκτονική υπολογιστών. Όλα αυτά είναι σωστά, αλλά δεν είναι ακριβώς η κατηγορία της μετατόπισης. Η κατηγορία της διευθυσιοδότησης που θέλουμε. Ούτε δεδομένο, γιατί είναι δεδομένα. Πράγματι, δεδομένα μεταφέρουμε από τη μνήμη. Προτιμώ public να τα γράφετε όλοι. Μην μου στέλνετε private, γιατί θέλω να βλέπουν και οι συνάδελφοί σας το τι απαντάτε.
Θεόδωρε, όχι, δεν είναι αυτό που είπες. Λοιπόν, η Εμιλία λέει κάτι, βάσεις και δίκτυ. Για να δούμε λίγο. Βάσεις και δίκτυ, δηλαδή διευσιδότηση βάσεις και δίκτυ. Τι εννοείς βάσεις και δίκτυ, ποια είναι η βάση και ποιος είναι ο δίκτυς, Εμιλία? Περιμένω λίγο την Εμιλία να απαντήσει σχετικά με το αυτό που έχει δηλώσει. Βάση, τι είναι το... ποια είναι η βάση και ποιος είναι ο δείκτης. Η Εμιλία δήλωσε ότι είναι διευσιδότης βάσης και δείκτη. Βάση ο καταχωρητής AEL και δείκτης το SI. Όχι, Εμιλία, είναι λάθος αυτό που είπες. Οπότε παραμένει ακόμα ανοιχτό για λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Θόδωρε, δεν είναι αυτό που αναφέρεις. Διευθυνσοδότηση στίβας, όχι. Ακούω, κάποιος, Χριστίνα, μίλησε λίγο πιο δυνατά, ναι. Έγραψε στο chat, μήπως είναι της προσωρινής μνήμης στο καταχωρητή δίκτυο. Α, ούτε αυτό είναι, ούτε προσωρινή μνήμη στο καταχωρητή. Okay, λοιπόν, ναι, ούτε αυτό είναι. Λοιπόν, θα σας πω τι είναι. Ούτε βάση καταχωρητής AEX, ούτε δίκτυο. Λοιπόν, αυτή είναι μια... Καταρχήν, ας δούμε. Αν θέλαμε να έχουμε άμεση διευθυνσοδότηση, σημαίνει γράφουμε κατευθείαν άμεσα κάτι. Για παράδειγμα, έχουμε κάποια δεδομένα και τα γράφουμε σε καταχωρητή. Αυτό είναι άμεσα, κατευθείαν. Αυτό εδώ είναι έμεσο. Είναι έμεσης διευθυνσοδότησης με καταχωρητή. Δηλαδή, πρέπει να δούμε το SI τι τιμή έχει και το SI στη συνέχεια... Δηλαδή, με έμεσο τρόπο, μας δείχνει πού πρέπει να μετακινηθούμε στο buffer. Δηλαδή, είναι έμεσης διευθυνσοδότησης με καταχωρητή και βέβαια ο δείκτης είναι το SI και η βάση είναι το buffer. Γιατί από το buffer μετράμε πόσες θέσεις στο SI θα μετακινηθούμε. Δηλαδή, με άγκυρα το buffer, κοιτάξτε λίγο, έχουμε ένα segment... έχουμε buffer, DB και κάποιες θέσεις, 1, 2, 3, 4, 5, και στο είχαμε άλλα δεδομένα, DB, 1, 2, 3, όχι, ας βάλω άλλες τιμές για να μην μπερδευτούμε, ας βάλω τιμές, για παράδειγμα, A, B, C. Οπότε, αυτό εδώ, τι σημαίνει, πήγαμε στο buffer, αν το SI, για παράδειγμα, το SI έχει τιμή 1, πηγαίνουμε, βρίσκουμε το SI τι τιμή έχει 1, άρα εδώ τοποθετείται 1, και στη συνέχεια με άγκυρα το buffer, δηλαδή από αυτό το σημείο, με άγκυρα το buffer, έχουμε μετατόπιση όσο δείχνει το SI, δηλαδή 1, άρα 0 byte, 1 byte, άρα θα μεταφερθεί το 2. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, στο AEL buffer του 1, θα έχουμε συνέπεια ότι στο AEL θα μπει η τιμή 2. Γιατί αυτό είναι το 0 και αυτό είναι το 1. Άρα είναι έμεση διευθυνσοδότηση με καταχωρητή, γιατί ο καταχωρητής φέρνει αυτή την έμεση τιμή, με βάση το buffer και δείκτη το SI. Αυτή είναι το full... η full ονομασία αυτής της προσπέλασης που εκτελούμε. Μπορούμε ασφαλώς το SI να έχει και άλλες τιμές. Ας, για παράδειγμα, αν ήταν μείον 1, τότε θα ξεκινούσαμε από εδώ και θα πηγαίναμε ένα byte πίσω και θα μεταφέραμε το σε. Το byte δηλαδή που αντιστοιχεί στον ASCII χαρακτήρα σε, η C. Αυτό το χαρακτήρα. Μπορούμε να έχουμε και αρνητικές τιμές. Θα κάνω μια ερώτηση. Θεοδωρή, κάνε μια ερώτηση. Στο φυλάδιο μέσα λέτε ότι πέρα από το SI υπάρχει και το DI, έτσι? Ναι, υπάρχει και η δυνατότητα να έχουμε και άλλους καταχωρητές, DI, BP και άλλους, ναι. Σύνολο πώς είναι, πόσοι καταχωρητές είναι, πώς το πω, είναι συγκεκριμένοι οι καταχωρητές οι οποίοι χρησιμοποιούνται για αυτή τη δουλειά, δηλαδή για διευθυνσοδότηση? Ναι, οι κύριοι καταχωρητές είναι το SI και το DI που χρησιμοποιούμε. Υπάρχουν βέβαια και, και ο καταχωρητής BP που μπορεί να χρησιμοποιηθεί γι' αυτό. Άρα, εμείς όμως,
στα προβλήματά μας SI και DI χρησιμοποιούμε κατά κόρον και μπορούμε βέβαια να έχουμε και αριθμό, δηλαδή να πούμε SI συν 1, αν θέλουμε. Αλλά το SI και το DI. Δεν μπορείς να βάλεις AX. Αν δεις δηλαδή εδώ AX, είναι λάθος. Μια μεταβλητή δική μας μπορούμε να βάλουμε, πούμε, να την δηλώσουμε πάνω χ, την πλήν 0 και να το βάλουμε... Ούτε αυτό να βάλεις. Δηλαδή, αν έχεις κάπου λέει var 1, ας πούμε, και έχεις ορίσει εδώ var 1 db κάτι, δεν μπορείς. Δεν επιτρέπεται αυτού του είδους η διευθυνσοδότηση. Στον επεξεργαστή που βρισκόμαστε. Πάντα μιλάμε για τον επεξεργαστή. Ναι. Επίσης, αυτό το πρόβλημα που μας δώσετε με τα 3 buffers που είπαμε ότι μπορεί να πέσει, χρειαζόμαστε σύνολο 3 τέτοια. Δηλαδή το SI, το DI και το BP θα χρησιμοποιήσουν σε περίπτωση που πέφτει τέτοια άσκηση, έτσι. Ή μπορεί να το κάνετε ξεχωριστά, να κάνετε το εξής. Να έχετε για παράδειγμα temp SI, δηλαδή έστω θέλετε μόνο με το SI. Μπορεί κάποια στιγμή να σας δοθεί μια εκφώνηση που να λέει δεν έχετε στη διάθεσή σας DI και BP, έχετε μόνο SI. Τι κάναμε σε αυτή την περίπτωση? Ορίζουμε, ας πούμε, γιατί μπορεί κάποια στιγμή στην εξέταση να εμφανιστεί και κάποιο requirement για να δούμε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τον τρόπο προγραμματισμού. Έστω είχαμε λοιπόν μόνο το SI και θέλουμε να υλοποιήσουμε πρόσβαση σε τρεις πίνακες μόνο με το SI. Έχουμε δηλαδή, θα ορίσουμε κάποιες προσωρινές θέσεις μνήμης, προσωρινές δηλαδή, είναι θέσεις μνήμης, απλώς εμείς θα τις χρησιμοποιούμε για προσωρινή αποθήκευση. Temp SI, temp, μπορούμε να πούμε, αντί να πούμε temp, να γράψουμε και ένα καλύτερο όνομα, να πούμε counter capital για τα κεφαλαία, counter number, db0, counter capital number και small για τα μικρά. Οπότε στον κώδικά μας, πάμε να δούμε λίγο τι θα κάνουμε, αρχικά έχουμε 0. Κάνουμε είσοδο, δεν γράφω τώρα τις εντολές είσοδο, το ξέρουμε, είσοδο, ελέγχουμε, δηλαδή έχουμε ένα if. If και τα λοιπά, το κλασικό με τη δομή assembly, γιατί πάμε κατευθείαν στο πυρήνα αυτό που θέλουμε να χειριστούμε. Αν είναι λοιπόν κεφαλαίος, τότε τι κάνουμε, μεταφέρουμε, δηλαδή εδώ θα έχουμε την ετικέτα, είναι label, ας πούμε, is capital, για παράδειγμα. Μεταφέρουμε στον SI counter capital και αποθηκεύουμε τον χαρακτήρα. Εδώ ασφαλώς έχουμε και τα buffer, buffer capital, για παράδειγμα, db10 adapt to 0, που θα αποθηκεύσουμε τις τιμές μας. Buffer small, db10 adapt to 0, και buffer number, db10 adapt to 0, γιατί χρειαζόμαστε κάπου θέσεις μνήμης, περιοχής μνήμης, να δεσμεύσουμε για να αποθηκεύσουμε τις τιμές. Και μεταφέρουμε συνέχεια τι είναι κεφαλαίος. Άρα βάζουμε buffer capital του SI, AL. AL. AL, ναι. Όχι. AL. Έχει auto complete εδώ το notepad. AL. Και ασφαλώς μετά έχουμε ξανά GMP again input, για παράδειγμα. Και το again input έχουμε εδώ πέρα. Again input, όπου ξανακάνουμε την είσοδο. Διαφορετικά, αν είναι μικρό, με παρόμοιο τρόπο, και πρέπει βέβαια να αποθηκεύουμε και τιμή, δηλαδή εδώ θα πρέπει, για να μην κάνουμε override, προσοχή, πρέπει να αυξήσουμε κατά ένα την τιμή του SI, το ink SI είναι το ίδιο με το add SI, αλλά εγώ προτιμώ το ink, δηλαδή είναι και πιο compact, και βέβαια να αποθηκεύσουμε στο counter capital το SI. Κοιτάξτε λίγο αυτό το block που κώδικα, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μεταφέρουμε την προσωρινή τιμή που την είχαμε στη RAM, στο καταχωρητή μας, κάνουμε την τοποθέτηση του στοιχείου που είχαμε ως είσοδο, που είδαμε ότι είναι κεφαλαίος, γιατί έχουμε if προηγουμένως, στην έμεση διευθυνσοδότηση που δείχνει το SI με βάση το buffer capital, αυξάνουμε το SI, γιατί αν δεν κάνουμε αυτή την αύξηση, τότε στην επόμενη επανάληψη θα γράψουμε πάνω ακριβώς στην ίδια θέση, θα χάσουμε δεδομένα. Και στη συνέχεια βλέπετε ότι αποθηκεύουμε τη νέα τιμή πάλι στη RAM, γιατί το SI πρόκειται να το χρησιμοποιήσουμε σε κάποιο άλλο loop. Δηλαδή με παρόμοιο τρόπο αντιγράφουμε αυτό το block εδώ,
Μόνο που εδώ δεν θα έχουμε counter capital, θα έχουμε counter small. Εδώ θα έχουμε buffer small και small. Δηλαδή, η ίδια λογική ομοίως. Αν είναι μικρό, εννοείται βέβαια θέλουμε και το jump στο τέλος, αν είναι μικρό, φέρε το μικρό μετρητή. Το μετρητή, μάλλον την προσωρινή τιμή που, ή την τρέχουσα τιμή που έχει ο μετρητής των μικρών χαρακτήρων. Στη συνέχεια, αποθήκευσε το AL που έχουμε ως είσοδο, να γίνει αύξηση του SI. Αποθήκευση πάλι ενημέρωση της τιμής που έχουμε στη RAM για τον μετρητή και ξανά again input. Και τέλος, αν είναι κεφαλαίο, μικρό κεφαλαίο, μικρό αριθμός. Αν είναι αριθμός, ομοίως το ίδιο block, μόνο που αυτή τη φορά, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα έχουμε small, θα έχουμε number. Έχετε καταλάβει αυτόν τον τρόπο τώρα, δηλαδή με ένα... και κυρίως εσύ που ρώτησες, καταλαβαίνεις πως με το SI μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Again input. Λοιπόν, είδατε λοιπόν, μόνο με το SI μπόρεσα και έχω τη διαφυσιοδότηση που θα θέλω, την απαραίτητη διαφυσιοδότηση για την αποθήκευση τιμών στο data segment. Είμαστε εντάξει με αυτό το κομμάτι κώδικα που σας δείχνω. Μάλλον, για να μην ρωτάτε. Οπότε, μπορούμε να συνεχίσουμε. Υπενθυμίζω, γιατί σίγουρα κάποιος θα ρωτήσει, ναι, θα έχουμε lottery, ναι, θα έχουμε iQuiz τις προβλεπόμενες ώρες. Γιατί κάθε φορά που κάνω θεωρία, κάποιοι ρωτάνε, δεν χρειάζεται να ρωτάτε, είναι fix αυτό ότι θα γίνει. Συνεχίζουμε. Με το θέμα εδώ, βλέπετε και το ink του SI, όπως σας έχω πει. Και όπως αναγράφει εδώ, η επιλογή δεν είναι τυχαία, γιατί είναι καταχωρητής διαφυσιοδότησης, SIDI. Με διαφυσιοδότηση μπορούμε να κάνουμε και στο σωρό με τον καταχωρητή, τον SP. Αλλά αυτό είναι για πιο προχωρημένα, θα το δούμε καθώς υπάρχει η πρόοδος της απόκτησης νέων δεξιοτήτων και γνώσεων πάνω στον προγραμματισμό assembly, θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα έχουμε πέρασμα παραμέτρων σε συναρτήσεις. Και εκεί θα διαπιστώσουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σωρό και κατάλληλη διαφυσιοδότηση για να πετύχουμε αυτό ακριβώς. Να έχουμε προσπέλαση στην τιμή που μας ενδιαφέρει. Έχουμε κάποια σύγκριση με το 40, γιατί μας ζητάει μόνο ως 40 χαρακτήρες. Αν ο χαρακτήρας είναι Enter, κάνουμε αυτό, το θαυμαστικό. Όταν σας δίνει συγκεκριμένους χαρακτήρες, δεν χρειάζεται να κοιτάτε τον ASCII πίνακα. Δηλαδή λέει, αν ο χαρακτήρας είναι θαυμαστικό. Πολύ απλά, για να το υλοποιήσουμε, βάζουμε το θαυμαστικό μέσα σε μονά εισαγωγικά. Δηλαδή, compare AL, το ένα έβαλα, θαυμαστικό. Άρα, αν σας δώσω, για παράδειγμα, κάποιους χαρακτήρες, δεν χρειάζεται να πάτε στον ASCII πίνακα και να κοιτάτε έναν από τους χαρακτήρες. Κατευθείαν βάλτε αυτήν εδώ την αναπαράσταση, τον χαρακτήρα που σας ζητάω μέσα σε μονά εισαγωγικά και η μετατροπή σε ASCII χαρακτήρα θα γίνει αυτόματα από τον assembler. Όταν πατήσετε το κουμπί assembly, βέβαια. Κεφαλαίοι, μικροί, μηνύματα, αλφα-ζ, print chart και κάποιες ερωτήσεις κατανόησης. Για παράδειγμα, εδώ είναι λάθος, γιατί το CX δεν είναι καταχωρητής διαφυσιοδότησης. Βλέπετε εδώ ότι έχει και ζήτημα που θέτει σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος με το να δέχεται και αριθμούς, όπως σας έχω πει και στην εκφώνηση. Είναι σημαντικό να δουλεύετε όλες τις ασκήσεις που αναγράφει το εργαστηριακό φυλάδιο, οι οποίες σκοπό έχουν να σας βοηθήσουν να αποκτήσετε την οικειότητα με αυτόν τον προγραμματισμό, με τον προγραμματισμό assembly. Και καταλαβαίνετε και να κατανοήσετε καλύτερα πώς λειτουργεί ένας επεξεργαστής. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει το θεωρητικό υπόβαθρο στο E-Class, δηλαδή διαφάνειες που συνοδεύουν τα εργαστηριακά φυλάδια και φέρουν πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα τον προγραμματισμό. Βέβαια, υπάρχει και η αντίστοιχη καταγραφή από μένα, αυτών
των φυλαδίων και με περισσότερες λεπτομέρειες στο YouTube, που περιγράφω κάποια θέματα που ίσως δεν εμφανίζονται στις παρουσιάσεις. Λοιπόν, GMP είναι το jump, μια εντολή που αλλάζει τη ροή εκτέλεσης. Οι καταχωρητές ειδικής χρήσης, όπως σας είπα, BPSIDI είναι για data segment, γι' αυτό σας είπα αυτούς τους τρεις καταχωρητές. Υπάρχει και το SP. Το SP όμως, άμα το χρησιμοποιήσετε, δείχνει στο σωρό. Άρα, είναι καταχωρητής, ναι, μεν διευθυσιοδότησης, αλλά δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσετε σε αυτή τη φάση που βρίσκεστε, σε αυτό το επίπεδο γνώσεων που έχετε, γιατί ακόμα δεν μιλήσαμε για διευθυσιοδότηση στο σωρό, και θα μπερδευτεί το πρόγραμμά σας. Αν βάλετε δηλαδή κάπου SP, θα λειτουργήσει, αλλά δεν θα λειτουργήσει με τον τρόπο που θα θέλατε. Υπάρχει και ο SR, Status Register, ο οποίος είναι ο καταχωρητής που φέρει όλες τις σημαίες. Για παράδειγμα, carry flag, overflow flag, zero flag και ούτω καθεξής. Οι τέσσερις πιο σημαντικές σημαίες που πρέπει να ξέρετε και τις οποίες τις είδατε στην ψηφιακή σχεδίαση είναι η σημαία του κρατουμένου, η σημαία του προσήμου, η σημαία της δημιουργίας αρνητικού αποτελέσματος και η σημαία της υπερχείλισης. Διακλαδώσεις με συνθήκη. Όπως είδατε, για να κάνουμε μια διακλάδωση, χρησιμοποιούμε την εντολή CMP, όπου η CMP το μόνο που κάνει είναι να ενημερώνει τις σημαίες. Και εσωτερικά, μέσα στον επεξεργαστή, η CMP υλοποιείται σαν μία αφαίρεση. Γιατί η CMP καταρχήν είναι εντολή σύγκρισης. Αν μας πει κάποιος, σύγκρινε για παράδειγμα την τιμή που έχει ο AEL με το 5. Εμείς τι κάνουμε? Αυτό που κάνουμε ως άνθρωποι είναι να κάνουμε μια αφαίρεση στο μυαλό μας. Οπότε αφαιρούμε AEL μείον 5, αφαιρούμε τον ένα αριθμό από τον άλλον. Και αν έχουμε θετικό αποτέλεσμα, σημαίνει ότι το αποτέλεσμα, ότι ο πρώτος αριθμός είναι μεγαλύτερος από το δεύτερο. Αν είναι αρνητικό το αποτέλεσμα, δηλαδή αν AEL μεγαλύτερο, αν AEL μεγαλύτερο του 5, τότε έχω, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, αν θετικό αποτέλεσμα, τότε σημαίνει ότι το AEL, θετικό αποτέλεσμα αφαίρεσης, τότε σημαίνει ότι το AEL είναι μεγαλύτερο του 5. Αν είναι αρνητικό το αποτέλεσμα της αφαίρεσης, τότε το AEL είναι μικρότερο του 5. Και αν ή μηδενικό αποτέλεσμα αφαίρεσης, τότε καταλαβαίνετε ότι το AEL ίσον 5. Δηλαδή το AEL έχει την τιμή 5. Γι' αυτό λοιπόν, όταν βλέπετε κάπου την πράξη CMP, στο μυαλό σας πρέπει να σκέφτεστε ότι είναι μια πράξη αφαίρεσης, που όμως έχει μια σημαντική διαφορά από την πράξη αφαίρεση. Δηλαδή κάποιος θα μπορούσε, εκεί που θέλει να συγκρίνει το AEL με το 5, αντί για CMP AEL,5, να γράψει πάλι sub AEL,5, όπου είναι εντολή αφαίρεσης. Αλλά έχει μια διαφορά αυτή η εντολή με αυτή την εντολή. Ενώ και οι δύο εντολές κάνουν αφαίρεση και οι δύο εντολές ενημερώνουν τις σημαίες, δηλαδή θα ενημερώνουν σημαίες ZF, carry flag, zero flag, sign flag και overflow flag. Εν τούτης, η διαφορά είναι ότι η CMP εντολή δεν θα τροποποιήσει κανέναν καταχωρητή, ενώ η SUB θα τα τροποποιήσει τον AEL. Θα το έχετε αυτό υπόψη, ότι είναι και οι δύο εντολές αφαίρεσης, απλώς η CMP δεν ενημερώνει, δεν αλλάζει τους καταχωρητές, τους τελεστές που βρίσκονται ως παράμετροι στην εντολή. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό που πρέπει να το ξέρουμε. CMP, λοιπόν, και αναφέρει ότι η εντολή σύγκριση συντάσσεται όπως η εντολή αφαίρεση SUB, είναι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, αφού υλοποιείται με τον ίδιο τρόπο, απλώς δεν αποθηκεύει τα αποτελέσματα. Κάποια παραδείγματα με τη CMP, εντολή αλλαγής ροής εκτέλεσης, J και ένα ή δύο γράμματα. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι JA, BAP, αν είναι μεγαλύτερο, μικρότερο, equal.
προσέξτε ότι υπάρχουν εντολές τόσο για μη προσημασμένους αριθμούς, δηλαδή μεγαλύτερο για μη προσημασμένους, μεγαλύτερο για προσημασμένους. Σας είχα πει και στο εργαστήριο και σε διάφορες στιγμές στο παρελθόν ότι μέσα ο υπολογιστής εσωτερικά λειτουργεί βέβαια με το συμπλήρωμα ως προς 2, αλλά δεν έχει διαφορετική αντιμετώπιση αν έχει προσημασμένους αριθμούς ή απροσημασμένους. Δεν το γνωρίζει αυτό. Είναι στον προγραμματιστή, αναλόγως οι εντολές που θα χρησιμοποιήσει, αν θα χρησιμοποιήσει εντολές για προσημασμένους αριθμούς, άρα θα θεωρήσει ότι το πρόγραμμά του λειτουργεί με προσημασμένους αριθμούς, ή εντολές που δεν είναι προσημασμένες και σημαίνει ότι δεν έχει πρόσημο σε κανέναν αριθμό. Είναι στον προγραμματιστή, επαφείται στον προγραμματιστή, όχι στον υπολογιστή, όχι μέσα στον επεξεργαστή το τι θα γίνει. Να το έχετε αυτό υπόψη. Και υπάρχουν αυτές οι εντολές και αναλόγως την εντολή που θα χρησιμοποιήσουμε, γίνεται έλεγχος, αναλύονται οι σημαίες εσωτερικά στο status register που συνδέονται με αυτή τη λειτουργία. Για παράδειγμα, ας δούμε λίγο το Zero Flag Issue 1. Στο παράδειγμά μας είχαμε μηδενικό αποτέλεσμα. Τι σημαίνει το ALISON 5. Το μηδενικό αποτέλεσμα ενεργοποιεί μια σημαία. Τη σημαία Zero Flag τη θέτει σε τιμή 1. Δηλαδή, ότι προέκυψε μηδενικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν, σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε να εκτελέσουμε μια εντολή σύγκρισης, JEE, δηλαδή jump if equal, η JEE εντολή αλλαγής ροής εκτέλεσης θα κοιτάξει αποκλειστικά το zero flag, JEE. Σε περίπτωση που θέλουμε να πούμε, για παράδειγμα, αν είναι μεγαλύτερο του 5. Για να δούμε λίγο. Αν θετικό αποτέλεσμα, είμαστε για μη προσημασμένους. Αφαίρεσης, AL μεγαλύτερο του 5, άρα σημαίνει ότι δεν θα έχουμε κρατούμενο. Το carry flag είναι σε μη προσημασμένους, ενώ το overflow flag είναι σε προσημασμένους. Στην περίπτωση λοιπόν που έχουμε CF ίσον 0, τότε σημαίνει ότι το DL είναι μεγαλύτερο του 5. Άρα, αν θέλουμε να πούμε J above, δηλαδή jump if above, αν είναι μεγαλύτερο, το οποίο το βλέπετε και εδώ, jump if above, τι θα κοιτάξει το J above? Θα κοιτάξει αν το CF ίσον 0. Αν το CF ίσον 0, τότε σημαίνει ότι έχουμε τον πρώτο τελευταίο, αλφα-L, μεγαλύτερο του δεύτερου. Το jump if above. Και μπορούμε βέβαια να τα συνδυάσουμε. Να πούμε J above equal. Jump if above equal. Above E equal βασικά είναι, or equal. Το οποίο σημαίνει ότι θα κοιτάξει το zero flag αν θα έχει τιμή 1, ή το CF αν θα έχει τιμή 0. Και εδώ αναγράφονται όλες αυτές οι εντολές και οι σημαίες που κοιτάνε κάθε φορά. Και βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συνδυασμοί. Βέβαια, εσείς πρέπει να κατανοήσετε τις 4 αυτές βασικές σημαίες, πώς συνδέονται με τις διάφορες λειτουργίες μεγαλύτερο, μικρότερο ή ίσο. Και αν το κατανοήσετε αυτό, το κάνετε κτήμα σας, τότε θα μπορέσετε εύκολα να διαπιστώνετε το Jake κάτι ποια σημαία κοιτάει. Κάποια παραδείγματα υλοποίησης, βρόχος επανάληψης, και αυτό ήταν το θεωρητικό υπόβαθρο 5. Πάμε στο theory 05, όπου αναφέρει τις εντολές ink, αύξηση κατά 1. Δεν επηρεάζεται η σημαία κρατουμένου. Αυξάνει κατά 1 το συγκεκριμένο καταχωρητή. Και deck μειώνει κατά 1. Loop. Ετικέτα που μας οδηγεί σε επανάληψη, η οποία κοιτάει τον αριθμό επαναλήψεων που βρίσκεται στο CX.
επανάληψη σήματος κώδικα 10 φορές, για παράδειγμα, moves 10 και εκτελείται αυτό το κομμάτι κώδικα, δηλαδή οι εντολές που βρίσκονται εδώ μέσα εκτελούνται 10 φορές. Προσοχή, αν το CX έχει αρχική τιμή 0 και εκτελέσουμε loop, τότε θα επαναληφθεί 65535 φορές, γιατί τόσο είναι η μέγιστη τιμή που μπορεί να φέρει το CX. Εναλλακτικός τρόπος εκτύπωσης χωρίς λέα με αλφα high ίσον 0,9, ένα παράδειγμα που εκτυπώνει έναν προς έναν όλους τους χαρακτήρες. JCXZ, σε περίπτωση που είναι 0, να μην εκτελεστεί το loop. Loop not equal, το DAP που είδαμε, πίνακες με συγκεκριμένες αρχικές τιμές, είτε τις τοποθετούμε όπως βλέπετε διακριτά στην γραμμή δήλωσης αυτής της ετικέτας, είτε με το DAP. Και αυτό είναι ένα σημαντικό πινακάκι που θα πρέπει να γνωρίζετε. Και συγκεκριμένα, έχουμε τρεις στήλες, να ξέρετε. Μπορούμε να πάρουμε το πολύ ένα, μηδέν ή μία επιλογή από κάθε στήλη. Δηλαδή, από εδώ μπορούμε να πάρουμε ή τίποτα, είτε το BX, είτε το BP. Εδώ μπορούμε να πάρουμε τίποτα, είτε το SI, το DAY και μια μετατόπιση. Άρα, δηλαδή, μπορούμε να έχουμε εξαρτήτως μια μετατόπιση. Δηλαδή, buffer του 5, για παράδειγμα. Ή buffer του SI συν 5. Ή buffer του BP συν SI συν 5 και το καθεξής. Δεν περιοριζόμαστε στα φυσικά του όρια, πρέπει να ξέρετε. Δηλαδή, array 2... μπορούμε να πούμε μείον 1 και να μας δώσει το 15, ένα byte πίσω. Οι ετικέτες στη μνήμη δεν είναι περιοριστικές. Είναι απλώς κάποιες άγκυρες, σημεία, δηλαδή που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ως σημεία αναφοράς, για να έχουμε συν, δηλαδή κάποια διεύθυνση που ακολουθεί, να έχουμε πρόσβαση, ή πλην, δηλαδή κάποια διεύθυνση που ήταν προηγουμένως τοποθετημένη. Και αυτό είναι το theory 0.5. Και ας δούμε λίγο από τη συνέχεια μιας διάλεξης που είχαμε, δεν είχαμε ολοκληρώσει. Σας είχα πει ότι όταν θέλουμε να συγκρίνουμε δύο επεξεργαστές, δεν κοιτάμε μόνο τη συχνότητα ή κάτι άλλο. Πρέπει να εκτελέσουμε μια σειρά από μετροπρογράμματα, συνήθως τυπικής χρήσης υπολογιστή, για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε κατά πόσο είναι πιο γρήγορη μια αρχιτεκτονική από κάποια άλλη. Θα πρέπει βέβαια τα προγράμματα να είναι αντιπροσωπευτικά του load, του τυπικού load των χρηστών. Για παράδειγμα, αν εγώ θέλω έναν επεξεργαστή για εργασίες γραφείου, δηλαδή Word, LibreOffice, λίγο browsing κτλ., τότε θέλω μετροπρογράμματα που να κάνουν ελέγχους σε αυτά εδώ πέρα. Κάποιος άλλος ενδεχομένως μπορεί να θέλει για video editing. Τότε θα πρέπει να έχει μετροπρογράμματα σε αντίστοιχης φύσεως προγράμματα για να πάρει μετρήσεις. Και εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ το CPU PassMark για να διαπιστώσω πόσο πιο γρήγορος είναι ένας επεξεργαστής από κάποιον άλλον. Σας είχα πει ότι μπορείτε στο Google να γράψετε το όνομα του επεξεργαστή και τη λέξη CPU PassMark και να σας πει ένα score. Οπότε, αν ένας άλλος επεξεργαστής έχει διπλάσιο score, τότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι διπλάσιος σε επιδόσεις εκείνος ο επεξεργαστής. Όσο μεγαλύτερο score έχει κάποιος, τόσο πιο γρήγορος είναι. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα μετροπρογράμματα. Υπάρχει και το SPEC. Για να βγάλουμε αυτή την τιμή, πώς λειτουργεί συνήθως, εκτελούμε έναν αριθμό από μετροπρογράμματα, 5, 10, 20, και στη συνέχεια μπορούμε να δούμε το μέσο χρόνο εκτέλεσης, όπως βλέπετε. Δηλαδή, 10 προγράμματα, πόσο χρόνο είχε το κάθε πρόγραμμα, το προσθέτουμε και βγάζουμε μια τιμή. Ή μπορούμε να δώσουμε κάποια βάρη, δηλαδή κάποια προγράμματα να συμβάλλουν με μεγαλύτερο βάρος στη διαμόρφωση του score, γιατί είναι πιο σημαντικά για τις συγκεκριμένες δουλειές. Μπορεί να είναι προγράμματα που χρησιμοποιούνται
με μεγαλύτερη συχνότητα από κάποια άλλα. Τότε θα χρησιμοποιήσουμε ένα σταθμισμένο χρόνο εκτέλεσης. Ή μπορούμε να πάρουμε το γεωμετρικό μας όρο για κανονικοποιημένο χρόνο εκτέλεσης. Ένας από τους βασικούς νόμους της αρχιτεκτονικής σχετικά με τις επιδόσεις είναι ο νόμος του Αμπντάλ, ο οποίος με μια πρόταση η βελτίωση της απόδοσης που επιτυχάνεται περιορίζεται από το κλάσμα του χρόνου στο οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος αυτή. Για παράδειγμα, ας το δούμε λίγο με πιο απλά πράγματα, έστω έχουμε εδώ ένα συγκεκριμένο υπολογιστή. Έχω εδώ πέρα έχει και ένα CD-ROM εδώ υπολογιστής που λειτουργεί ακόμα. Εντάξει. Βέβαια, έχω να χρησιμοποιήσω δισκάκι πολύ καιρό. Εν τούτης, αν... Αυτό τώρα τι ταχύτητα έχει. Έχει, για παράδειγμα, έστω DVD 4P. Αν πάρω ένα πιο γρήγορο DVD και το βάλω, ας πούμε, DVD reader ή writer, με διπλάσια ταχύτητα, τι σημαίνει, ότι ο υπολογιστής μου θα είναι διπλάσιος? Όχι, θα είναι ακριβώς ο ίδιος, γιατί δεν το χρησιμοποιώ καθόλου το DVD. Δηλαδή, αν αλλάξουμε ένα component του υπολογιστή μας με κάτι πολύ πιο γρήγορο, αλλά αυτό τελικά δεν το χρησιμοποιούμε καθόλου, δεν θα καταλάβουμε καμία διαφορά. Αυτό ακριβώς λέει ο Αμπντάλ. Ή με άλλα λόγια, πρέπει να βρούμε ποιο είναι κάποιο component core στο σύστημά μου που χρησιμοποιείται συνεχώς, οπότε και μια μικρή αλλαγή να επιτευχθεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, να καταφέρουμε να έχουμε ένα 10% παραπάνω επιδόσεις, αλλά επειδή χρησιμοποιείται συνεχώς, αυτό θα έχει μια πολύ μεγάλη επίδραση στο σύστημα. Γι' αυτό, μια σίγουρη επιλογή που βελτιώνει τις επιδόσεις σε ένα σύστημα είναι η αλλαγή ενός μαγνητικού σκληρού δίσκου με δίσκο SSD. Γιατί ένας μαγνητικός σκληρός δίσκος μπορεί να έχει κάπου 30, 40, 50 MB ανά σεκόντ ταχύτητα πρόσβασης. Ενώ ένας SSD μπορεί να φτάσει και 550 MB ανά σεκόντ. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι από εκεί που ήμασταν π.χ. στο 50, φτάσαμε στο 500. Δηλαδή 10 φορές πιο γρήγορος είναι ο SSD. Και έτσι, επειδή χρησιμοποιείται συνεχώς ο δίσκος, από τη στιγμή που θα πατήσουμε Power On και θα διαβάσει το Road Boot Sector και θα ξεκινήσει η εκτέλεση του λειτουργικού συστήματος, μέχρι το σημείο που θα κλείσει το λειτουργικό σύστημα, είναι κάτι που χρησιμοποιείται συνεχώς. Γι' αυτό λοιπόν, η αλλαγή ενός δίσκου σε SSD απογειώνει τις επιδόσεις του συστήματος και είναι κάτι που το καταλαβαίνει οποιοδήποτε. Δηλαδή, όποιος έβαλε SSD, ακόμα και σε παλιό σύστημα, δηλαδή σύστημα που είναι πριν το 2010, είδε μια τόσο μεγάλη αλλαγή σε επιδόσεις που του έδωσε κάποιο άλλο αέρα. Είναι μια σίγουρη επιλογή για να αυξήσουμε τις επιδόσεις. Και αυτά ακριβώς λέει ο νόμος του Αμπντάλ. Να επιλέξουμε κάτι που χρησιμοποιείται συνεχώς, να το βελτιώσουμε αυτό το κάτι και θα έχουμε μια απολαβή στις επιδόσεις πολύ μεγάλη. Πολύ σημαντικός είναι αυτός ο νόμος του Αμπντάλ. Και υπάρχουν και κάποια παραδείγματα, όπως και η μνήμη, που μπορεί κάποιος να αλλάξει, αν το υπολογιστή σου δέχεται πιο γρήγορη μνήμη, οπότε να υπάρχει πιο γρήγορη προσπέλαση. Αλλά συνήθως η καθυστέρηση, δηλαδή το bottleneck, οφείλεται στο σκληρό δίσκο. Άρα πρώτα αλλάζουμε το σκληρό δίσκο και μετά αλλάζουμε τη μνήμη. Και μετά αλλάζουμε και την κάρτα γραφικών. Και μετά αλλάζουμε και το σύστημα, αν δεν μας αρκεί, ή αύξηση των επιδόσεων που θα έχουμε επιτύχει. Και υπάρχουν λοιπόν οι εξισώσεις που συνδέουν αυτό ακριβώς που σας έχω πει και κάποια παραδείγματα που συνδέουν τον νόμο του Αμπντάλ με τις επιδόσεις του συστήματος. Τώρα, ένα άλλο πρόβλημα είναι ο κύκλος ρολογίου. Όπως ξέρετε, ένας επεξεργαστής έχει κάποιες εντολές assembly που συνεχώς εκτελεί αυτές τις εντολές assembly και μπορεί να έχει ένα διαφορετικό ρολόι. Άρα, πώς μπορούμε θεωρητικά να συγκρίνουμε δύο επεξεργαστές? Ένας α επεξεργαστής έχει κύκλο ρολογιού 250 picosecond και clocks per instruction, δηλαδή clocks per instruction, μια εντολή λοιπόν πόσους κύκλους ρολογιού θέλει για να ολοκληρωθεί. Δύο, αυτό είναι μια παλιά αρχιτεκτονική, γιατί πια έχουμε IPC, instructions per clock,
Γιατί έχουμε πάρα πολλές εντολές στο clock του ρολογιού, ενώ στο παρελθόν είχαμε πάρα πολλά clocks, πάρα πολλούς παλμούς ρολογιού για μια εντολή. Εδώ λοιπόν, σε αυτή την παλαιού τύπου αρχιτεκτονική, αλλά είναι ακριβώς οι ίδιοι υπολογισμοί, είχαμε 2 clocks ρολογιού για κάθε εντολή και έχουμε κύκλο ρολογιού 250 picosecond. Και ένας Β έχει χρόνο κύκλου ρολογιού 500 picosecond και clocks per extraction 1,2. Δηλαδή, είναι πιο αργό το ρολόι μεν, έχει μεγαλύτερη περίοδο, άρα μικρότερη συχνότητα εκτέλεσης, αλλά κοιτάξτε, εκτελεί με καλύτερο CPI. Και στο ερώτημα ποιος είναι πιο γρήγορος, πολλαπλασιάζουμε το CPI με γιώτα εντολές, γιατί και οι δύο, είπαμε, εκτελούν ένα μετροπρόγραμμα που είναι fix. Έχει να εκτελέσει, για παράδειγμα, 1 εκατομμύριο εντολές. Γιώτα ίσως 1 εκατομμύριο. Αλλά εμείς σας το βάλουμε γιώτα. Γιώτα. Και κάνουμε πράξεις και στη μια περίπτωση, λοιπόν, βλέπουμε ότι η συνολική κύκλη είναι 250 επί 2 επί I, 500 I. Στη δεύτερη είναι κύκλη επί κύκλο ρολογιού επί εντολές, είναι 600 I. Άρα βλέπουμε ότι η β' αρχιτεκτονική πλησιάζει την πρώτη αρχιτεκτονική, αλλά το α είναι πιο γρήγορο, γιατί τις συγκεκριμένες I εντολές τις εκτέλεσε σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια μικρή παύση. Το lottery είναι ενεργοποιημένο. Μπορείτε να συνδεθείτε, να επιβεβαιώσω κιόλας ότι είναι ενεργοποιημένο. Δεν θα έχει κάποιο pin. Κατευθείαν λαμβάνετε μέρος με τη σύνδεσή σας στο ARC. Και επί τη ευκαιρία να σας πω ότι όταν έρχεστε σε μια εξέταση, πρέπει να είστε σίγουροι ότι λειτουργεί ο υπολογιστής σας, ότι λειτουργεί το μικρόφωνο, αν χρειαστεί να μιλήσετε, τα ηχεία σας, η οθόνη σας κτλ. Γιατί κάποιοι, δηλαδή ένα άτομο στην εξέταση που είχε γίνει, είπε ότι είχε κάποιο πρόβλημα με τα ηχεία και δεν άκουγε τις οδηγίες που έδιναν οι εξεταστές. Αυτό είναι λάθος του και πήρε 0 βέβαια, γιατί δεν άκουσε κάποιες οδηγίες. Γι' αυτό λοιπόν προσέξτε να λειτουργεί ο εξοπλισμός σας σωστά. Είμαστε σε μια εποχή που γίνονται όλα με απόσταση, τηλεαπόσταση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διασφαλίσετε 200% ότι έχετε σωστό εξοπλισμό όταν έρχεστε σε μια τηλεεξέταση. Γι' αυτό λοιπόν να προσέχετε να έχετε ένα σύστημα που λειτουργεί απροβλημάτιστα. Λοιπόν, Actives. Είναι active η διάλεξη. Επιλέξτε βέβαια την αρχιτεκτονική 18 Νοεμβρίου. Αυτή θα κάνουμε κλήρωση, να ξέρετε. Όχι την άλλη αρχιτεκτονική που ήταν χθες, η οποία θα τη σβήσω. Σας έχω πει ότι στο lottery έχουμε ερωτήσεις από το εργαστήριο. Και αυτό για να υπάρχει μια ποικιλία, να μην βλέπετε και ίσως και βαριέστε με τις ίδιες και τις ίδιες ερωτήσεις. Γι' αυτό λοιπόν, βέβαια, είναι κάπου 600-700 ερωτήσεις, αλλά καλύτερο να υπάρχει ποικιλία. Να βάλουμε και τις άλλες 600 ερωτήσεις στο εργαστήριο, να έχουμε ένα πολύ μεγαλύτερο pool. Άρα, ναι, στο lottery γίνονται ερωτήσεις από το εργαστήριο αποκλειστικά, ενώ στο quiz από τη θεωρία. Λοιπόν, θα έχουμε μια προσωρινή παύση της καταγραφής και της ομιλίας μου και θα συνεχίσουμε σε λίγα λεπτά, δηλαδή σε 12 λεπτά, 3 και 4. Το chat παραμένει ανοιχτό αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Στο lottery να πω ότι δεν έχει σημασία αν κάποιος έχει πάρει στο παρελθόν lottery, μπορεί να το ξαναπάρει, μπορεί πάλι να πάρει μέρος στο lottery. Αυτό είναι ανεξάρτητο, δεν υπάρχει αυτός ο περιορισμός, μόνο στο quiz υπάρχει ο περιορισμός. Άρα οποιοδήποτε μπορεί να πάρει μέρος. Σταματάω λοιπόν προσωρινά την καταγραφή. Οκ, επιστρέψαμε, κάνω share την οθόνη μου, share screen 1 και μπορούμε να πάμε στο iLottery, όπου θα διαπιστώσουμε ότι είμαστε έτοιμοι για αρχιτεκτονική 18 Νοεμβρίου, όπως σας είπα, για τη σημερινή αρχιτεκτονική, να κάνουμε την κλήρωση. Start lottery.
Ελευθερία. Ελευθερία, στο chat, είσαι εδώ φαντάζομαι. Οπότε μπορούμε ευθύς αμέσως να πάμε στις ερωτήσεις. Ο timer 30 δευτερολέπτων είναι διαθέσιμος. Και ανοίγουμε το iExams. Θα έχει ερωτήσεις από το εργαστήριο. Υπενθυμίζω 1 έως 5, α έως F, δυνατότητα public, όπου το σώμα των φοιτητών μπορεί να σε βοηθήσει ή μπορεί και όχι. Συνήθως όμως βοηθάνε. Και pass για να πάμε στην επόμενη ερώτηση. Και ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Καλή επιτυχία. Ο βαθμός θα μπει στη θεωρία βέβαια, γιατί είναι την ώρα της θεωρίας. Λοιπόν, ένας προγραμματιστής θέλει να αφαιρέσει μια τιμή. Ποια είναι η καλύτερη σειρά εντολών για το υλοποίηση. Και ο timer ξεκινάει τώρα. Επόμενη ερώτηση, άρα εγώ σημειώνω ότι έχουμε χρησιμοποιήσει ένα pass και είσαι στο 0.25. Πάμε παράληψη. Η εκτέλεση του παρακάτω εντολών ποια σημαία θα τροποποιήσει. Move AL 27, move BL 100 και κάνουμε και πρόσθεση. Και ο χρόνος ξεκινάει τώρα. Άρα 27 και 100. Ζητάς τη γνώμη των φοιτητών, οπότε στέλνω το poll στους συναδέλφους σου για να πούν τη γνώμη τους. Είπαμε ένα λεπτό ή το 70% των συμμετεχόντων να απαντήσει στο poll που έχει ανοίξει τώρα μπροστά σας. Έχουμε μία πρόσθεση, όπως βλέπουμε. ADLBL. Καταρχήν, ποια σημαία θα τροποποιήσει. Σίγουρα θα τροποποιήσει. Κάτι γιατί οι σημαίες τροποποιούνται ύστερα από εντολή σύγκρισης είτε από αριθμητική εντολή, όπως το AND. Άρα κάτι θα αλλάξει. Τώρα, το τι θα τροποποιηθεί όμως, θα το δούμε αφού απαντήσει η ελευθερία. Έχει ψηφίσει το 52% των συμμετεχόντων. Είμαστε στο ένα λεπτό, οπότε αυτή τη στιγμή θα το κλείσω το poll and polling και κάνω share τα results για να δείτε κι εσείς τι απαντήσατε. Ελευθερία. Μπορείς να συμβουλευτείς, μπορείς να ενστερνιστείς την άποψη της πλειοψηφίας του σώματος των φοιτητών ή μπορείς να ακολουθήσεις το δικό σου δρόμο. Πες μας όμως. Εψιλον. Overflow flag. Και η σωστή είναι η D. Όλες οι απαντήσεις είναι λάθος. Έτσι λοιπόν δεν θα είναι αυτή εδώ, είναι η D. Λοιπόν, είσαι στο 0.25, το σημειώνω αυτό για να το δούμε. Στο iGrades, αυτόματα, με το πέρας της διάλεξης, δεν χρειάζεται να στείλεις κάτι. Άρα μπορούμε να πάμε στην διάλεξη την σημερινή. Σε μία αρχιτεκτονική έχουμε
διάφορες κατηγορίες εντολών, όπως ξέρετε, εντολές που μεταφέρουμε τιμές σε καταχωρητές, εντολές διακλάδωσης, εντολές αποθήκευσης, δηλαδή που αποθηκεύουμε στη μνήμη RAM του συστήματος, και εντολές αριθμητικής λογικής. Και πώς υπολογίζουμε το CPI εξαρτάται βέβαια από την κατηγορία των εντολών, γιατί βλέπετε ότι το ELU θέλει ένα κύκλο, ενώ το load 2, το store 2, branch 2, και πόσες εντολές μπορούν να ολοκληρωθούν. Οπότε έχουμε ένα μέσο όρο από όλες αυτές τις κατηγορίες. Και βέβαια υπάρχουν και οι αντίστοιχες εξισώσεις που το συνοδεύουν. Σχετικά με την ερώτηση που έλαβα για αν θα παραμείνουν στο YouTube οι διαλέξεις, δεν έχω σκοπό να τις κατεβάσω, αλλά επειδή είναι cloud, ποτέ δεν είμαστε σίγουροι. Εδώ το Google, εκεί που είχε κάποιος απεριόριστο χώρο για να φορτώνει εικόνες, το κατήργησε ή ανακοίνωσε ότι τον Ιούνιο θα καταργηθεί και δεν θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Άρα, αν κάποιος θα θέλει να διατηρήσει αυτές τις διαλέξεις, πολύ εύκολα μπορεί με αντίστοιχο YouTube downloader να τις κατεβάσει και να τις έχει στον υπολογιστή του, γιατί ό,τι είναι στο cloud υπάρχει τη μια μέρα, την άλλη μπορεί να μην υπάρχει. Καλό είναι να το γνωρίζετε αυτό. Πάντως, εγώ θέλω να παραμείνουν οι διαλέξεις, εκτός αν μπορεί το Google να θεωρήσει, επειδή είναι ένα κανάλι μη κερδοσκοπικό το δικό μου, ούτε διαφημίσεις ούτε τίποτα, μπορεί να θεωρήσει τα μικρά κανάλια να κλείσουν. Άρα μπορεί να το κλείσει. Δικό του είναι το YouTube, ό,τι θέλει κάνει. Άρα μην βασιζόμαστε στο ότι θα υπάρχουν και του χρόνου ή του παραχρόνου διαλέξεις. Μακάρι να υπάρχουν. Λοιπόν, στη στοιχεία καταχωρητών, μέσω του υπεξεργαστή υπάρχει μια περιοχή μνήμης που βρίσκονται όλοι οι καταχωρητές και αυτό ονομάζεται στοιχεία καταχωρητών. Είναι συγκεντρωμένοι όλοι οι καταχωρητές. Αν θέλουμε να διαβάσουμε το register file, βλέπουμε ότι χρησιμοποιούμε έναν MUX, έναν πολυπλέκτη, όπου για να διαβάσουμε, κάθε φορά συνδέουμε στο κανάλι εξόδου τον αντίστοιχο καταχωρητή. Ενώ όταν θέλουμε να γράψουμε στο register file, τότε χρησιμοποιούμε έναν αποκωδικοποιητή, όπου ενεργοποιείται ο αντίστοιχος καταχωρητής για να γράψουμε. Σχετικά με την ISA πρέπει να συνεργαστούν και οι σχεδιαστές αρχιτεκτονικής, αλλά και το μεταγλωτισσόν, και το hardware και το software. Γιατί ένας επεξεργαστής απαιτεί να έχει υποστήριξη από λειτουργικό σύστημα. Ένας επεξεργαστής χωρίς υποστήριξη, χωρίς software, είναι ένας άχρηστος επεξεργαστής. Ή ένας μη φιλικός καλύτερα, να το πω έτσι. Δηλαδή θέλουμε κάποια ευκολία στον προγραμματισμό του επεξεργαστή. Αν δεν μας δίνει κάποιο SDK, κάποιο λειτουργικό σύστημα, το bare metal programming είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Το ISA, λοιπόν, Instruction Set Architecture, είναι το μοντέλο της μνήμης, οι καταχωρητές, οι τύποι δεδομένων και εντολές. Και που ορίζεται σε διάφορα επίσημα έγγραφα, εφόσον είναι ένας επεξεργαστής, όπου άλλοι δημιουργούν compatible επεξεργαστές με αυτόν. Υπάρχουν και επεξεργαστές βέβαια που είναι classified, δηλαδή μόνο η ίδια εταιρεία ξέρει πώς λειτουργεί και τι εντολές έχει, οπότε αυτοί οι επεξεργαστές δεν έχουν περιγραφή διαθέσιμη στο κοινό. Οι τυπικές καταστάσεις, για παράδειγμα, είναι συνήθως η προστατευμένη λειτουργία και η πραγματική κατάσταση. Είναι οι δύο πιο βασικές λειτουργίες. Υπάρχει ανάγκη για στοίχηση λέξεων, όπου τα byte ομαδοποιούνται σε λέξεις των 4 byte, δηλαδή 4 byte δημιουργούν μια λέξη ή 8 byte, και αρκετές εντολές, όχι όμως την 886 αρχιτεκτονικής, άλλες αρχιτεκτονικές, απαιτούν αυτή τη στοίχηση. Διάφορα προβλήματα που συναντάμε είναι το row, read after write, δηλαδή όταν έχουμε ανάγνωση μια τιμή ύστερα από εγγραφή, όπως αυτό εδώ το αποτέλεσμα, και ένας αρχιτέκτονας των επεξεργαστών θα πρέπει να λάβει υπόψη του αυτούς τους περιορισμούς, ώστε να σχεδιάσει το σύστημα γιατί να μπορεί να βγάζει σωστό αποτέλεσμα, γιατί διαφορετικά μπορεί, λόγω της εκτέλεσης εκτός σειράς, να εκτελεστεί πιο γρήγορα η δεύτερη εντολή και να έχουμε λάθος αποτελέσματα. Εδώ, όπως βλέπετε, γράφουμε κάτι στο 10 και εδώ το διαβάζουμε. Φανταστείτε, λοιπόν, να μην γίνει σεβαστή αυτή η ακολουθία.
Αυτό βέβαια ως χρήστες δεν σας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Θα το δούμε λίγο στη διασωλήνωση πώς σας ενδιαφέρει, αλλά σας ενδιαφέρει κυρίως ως αρχιτέκτονες των υπολογιστών. Το πρόβλημα RAW αντιμετωπίζεται με σειροποίηση όλων των αιτήσεων ή κάποιες εντολές για εγγραφή στη μνήμη. 8086 έχει γενικούς καταχωρητές, έχει και ειδικούς, AXBXXDX και ειδικούς, και σε 32-bit αρχιτεκτονική έχουμε προσθέσει το ε από μπροστά, που είναι το extended, δηλαδή το επεκταμένο σύνολο. EX, EBX και το καθεξής. Και βλέπουμε λοιπόν ότι στην 32-bit αρχιτεκτονική έχουμε και τον AEX αλφα high αλφα low, αλλά μπορούμε να έχουμε και το μεγάλο καταχωρητή των 32-bit, το EAX. Δηλαδή δεν παρατηρούμε κάτι δραστικά διαφορετικό. Κάποιος που γνωρίζει 8086 assembly μπορεί να προγραμματίσει και με κάποιες βέβαια πρόσθετες εντολές σε επεξεργαστή 32-bit και ανώτερο, 64-bit. AMD64 και έχει παραπάνω καταχωρητές, δηλαδή τώρα έχει, βλέπετε, αντί για ε, RAW. Το RAW, ότι είναι 64-bit. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι σκέτο AEX, είναι RAW AEX, δεν είναι BitX, RAW VitaX, και βέβαια έχει και έξτρα καταχωρητές, όπως βλέπετε, για να δώσει την ευελιξία στον προγραμματιστή να κάνει πιο σύνθετα προγράμματα. Και έχει και καταχωρητές αρκετά μεγαλύτερες, όπως βλέπετε εδώ, XMM, όπου είναι multimedia επεξεργαστές, multimedia καταχωρητές, που επιτρέπουν διανυσματικές πράξεις, δηλαδή δίνουν μια επιτάχυση στην εκτέλεση των πράξεων. Αν έχετε βέβαια 64-bit το σύστημα, καλό είναι να κάνετε εγκατάσταση μόνο 64-bit εφαρμογές. Βέβαια, με την χρήση software 64-bit σημαίνει ότι το λειτουργικό σύστημα, όπως θα δούμε στα λειτουργικά συστήματα, χρησιμοποιεί μεγαλύτερους πίνακες μέσα στη μνήμη και άρα δεσμεύει περισσότερη μνήμη. Άρα, αν έχετε περιορισμένη μνήμη, για παράδειγμα, αν έχετε 2 GB όλο και όλο RAM, δεν είναι καλή επιλογή να το κάνετε 64-bit, γιατί θα έχετε μεγαλύτερες δομές αποθηκευμένες από το λειτουργικό σύστημα. Ακόμα και για τις ίδιες διεργασίες να έχετε, θα έχουμε μεγαλύτερες δομές. Και καλό είναι να το αποφεύγετε ή να έχετε περισσότερη μνήμη. Αν έχετε βέβαια από 4 GB και πάνω, εννοείται 64-bit λειτουργικό σύστημα θα έχετε. Οι τυπικές λειτουργίες με ασίζα, λογικές πράξεις, έλεγχος ροής προγράμματος, είσοδος-έξοδος, διακοπές παγίδες και επιπλέον συγχρονισμός και νήματα. Οι top 10 εντολές, βλέπετε, είναι load. Το load είναι μεταφορά από τη RAM σε καταχωρητή, συνθήκες, σύγκριση κ.ο.κ. Σας είπα πριν για τον status register και υπάρχει ένας συμβιβασμός ανάμεσα στο opcode. Το opcode είναι το machine code, δηλαδή μια εντολή assembly από τον assembler μετατρέπεται σε κώδικα μηχανής και τους τελεστές. Και ένας τρόπος για να καλύψουμε το συμβιβασμό που απαιτείται είναι με κάποια κωδικοποίηση, όπως κωδικοποίηση Huffman και με τον επεκτηνόμενο κωδικό πράξεων. Υπάρχει ένα παράδειγμα που θα το δούμε τώρα. Huffman Encoding. Είναι μια άσκηση όπου μας ζητάει να κωδικοποιήσουμε εντολές assembly κατά Huffman. Ασφαλώς η κωδικοποίηση, δηλαδή η δημιουργία του machine code για κάθε εντολή assembly, διδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο και ιδιαίτερα σημαντικό σε επεξεργαστές με μεταβλητό μέγεθος εντολών. Έξω εδώ κάνουν κάποιες λειτουργούν έξω τα κάποια μηχανήματα, οπότε ίσως ακούγεται κάποιος θόρυβος. Ιδιαίτερα σημαντικό σε επεξεργαστές με μεταβλητό μέγεθος εντολών, θα πρέπει να έχουν μικρότερα opcodes ή συχνά χρησιμοποιούμενες εντολές. Όπως είδαμε, για παράδειγμα, load εντολές είναι αρκετά συχνά. Χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά, γι' αυτό επιλέγονται σε περίπτωση που έχουμε μεταβλητό machine code, επιλέγεται ένα μικρότερο machine code για αυτές τις εντολές. Η πιο γνωστή τεχνική είναι η κωδικοποίηση κατά Huffman, δημιουργούμε ένα διαδικό δέντρο
και τοποθετούμε τα ξενωμένα τα ποσοστά των εντολών κάθε φορά και επιλέγουμε δύο καταχωρήσεις με τα μικρότερα ποσοστά. Και στη συνέχεια τοποθετούμε 0 ή 1 σε κάθε καταχώρηση μέχρι να πάμε στην αρχή, στο δούμε από την αρχή πώς υλοποιείται μια τέτοια κωδικοποίηση και ανάθεση machine code. Έστω έχουμε έναν υποθετικό επεξεργαστή με 5 εντολές. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι εμείς θα το κάνουμε για 5 εντολές, αλλά ένας επεξεργαστής συνήθως έχει 100 εντολές. Εμείς στον 886 που είναι επεξεργαστής 40 ετών, έχει 80 εντολές. Το ίδιο που θα κάνουμε όμως αυτό ισχύει και για μεγαλύτερα σύνολα εντολών. Έστω έχουμε λοιπόν εξετάσει το ποσοστό χρήσης κάθε εντολής. Βλέπουμε ότι αν εκτελέσουμε 1000 εντολές, οι 60 εντολές είναι εντολές call, οι 300 είναι εντολές add, οι 80 εντολές sub, οι 60 εντολές end και οι 500 εντολές move. Και μας ζητάει να κωδικοποιήσουμε κατά χάφαν αυτή την ίζα. Υπολογίζουμε καταρχήν τα ποσοστά. Δηλαδή, βλέπουμε το move έχει 500, άρα 500 προς 1000, 0,5. Άρα το move 0,5 και ομοίως και τα υπόλοιπα. Οι υπόλοιπες εντολές έχουν αυτό το ποσοστό. Βλέπουμε λοιπόν το ποσοστό χρήσης σε ένα τυπικό set εκτέλεσης προγραμμάτων. Και κάθε φορά λαμβάνουμε τις δύο καταχωρήσεις με τα χαμηλότερα ποσοστά. Σε αυτό το παράδειγμα που βλέπουμε, ας πάρω και το pen, είναι αυτά τα δύο. Δηλαδή 0,06 και 0,06. Προσθέτουμε αυτά τα δύο και καταλήγουμε σε ένα άλλο νέο σύνολο, δηλαδή move, add και sub έχουν έρθει από την προηγούμενη καταχώρηση, αλλά αυτά τα δύο έχουν γίνει call end. Και το ποσοστό τώρα είναι 0,12. Στη συνέχεια θα πάρουμε πάλι αυτά τα δύο. Τα δύο χαμηλότερα είναι το 0,08 και το 0,12. Οπότε θα δημιουργήσουμε με αυτό το σύνολο μία νέα καταχώρηση που είναι στο 0,2 και ξανά θα πάρουμε τις δύο χαμηλότερες καταχωρήσεις και θα φτάσουμε σε αυτήν εδώ την καταχώρηση. Έχοντας καταλήξει σε δύο μόνο κατηγορίες, βλέπετε η move ούτε καν μπήκε σε κατηγορία. Είναι τόσο συχνά χρησιμοποιούμενη εντολή που στο παράδειγμά μας δεν χρειάστηκε. Τοποθετούμε αρρύθμιση. Δηλαδή, βάζουμε 0 και 1. Στη συνέχεια, πηγαίνουμε προς τα πίσω, δηλαδή προς τα πρώτα στάδια και αυτό το 0 το μεταφέρουμε εδώ, 0. Εδώ το 1, έρχεται το 1 εδώ, 1-1, αλλά έχει και την αρρύθμιση 0 και 1 για να ξεχωρίσει μεταξύ τους. Ξεχωρίζουμε τις δύο αυτές εντολές, 1 και 0. Άρα το 0 εδώ από το move ξαναγυρίζει πίσω και το add 0,3 με το 10 συνεχίζει και παραμένει 10. Ενώ αυτό που έχουμε 11, έχουμε εδώ πέρα 11-11 και στα 2, στο 1 βάζουμε 0 και στο άλλο βάζουμε 1, για να ξεχωρίσουμε τις δύο συνιστώσεις της ομάδας. Και τέλος, αυτό καταλήγουμε πίσω, εδώ είναι το 0, εδώ το 1-0, εδώ το sub βλέπουμε εδώ πέρα είναι 1-1-1, άρα βάζουμε 1-1-1 και το call end είναι 0-1-0, άρα εδώ έχουμε 0-1-0 και στα 2. Απλώς στη μία έχουμε 1 και στην άλλη έχουμε 0 ή και αντίστροφα. Δηλαδή μπορούμε να βάλουμε πρώτα το 0 και μετά το 1, δεν έχει σημασία. Η σημασία είναι ότι αυτό θέλει 4 bit για την κωδικοποίηση, αυτό θέλει 3 bit, αυτό 2 bit και αυτό 1 bit. Δηλαδή με την κωδικοποίηση κατά Hoffman έχουμε φτιάξει ένα δέντρο όπου βλέπετε εδώ, έχουμε φτιάξει ένα δέντρο όπου εντολές που δεν χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά έχουν περισσότερα bit. Αυτές εδώ δεν χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά. Ενώ η move που χρησιμοποιείται αρκετά συχνά της αρκεί 1 bit. Ασφαλώς, ξαναλέω, έχουμε έναν πραγματικό επεξεργαστή με πολλές εντολές. Εκεί θα έχουμε κάποια μεγαλύτερη κωδικό λέξη, δηλαδή το machine code θα είναι αρκετά μεγαλύτερο. Γι' αυτό σε αυτό το παράδειγμά μας μπήκε να έχει μόνο το 0. Αυτή είναι μια άσκηση για το πώς αναθέτουμε τιμές Hoffman. Και
Ας δούμε για τις εντολές Y32, όπου μπορεί να είναι από ένα byte μέχρι αρκετά byte, μπορεί να είναι μέχρι και 17 byte, και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα prefix, τώρα αναφερόμαστε σε 32 bit βέβαια, ίσα. Υπάρχει το prefix από 0 μέχρι 5 byte, υπάρχει το opcode 1 ή 2 byte, ένα mode 0 ή 1 byte και το καθεξής. Το ότι έχουμε ένα μεταβλητό machine code για τις εντολές δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στις επιδόσεις, σε αντίθεση με τους επεξεργαστές ARM που έχουν τα κινητά μας τηλέφωνα, όπου υπάρχει μια κανονικότητα στους επεξεργαστές ARM. Εκεί όλα είναι 32 bit, δηλαδή όλα είναι 4 byte, κάθε εντολή, όλες οι εντολές. Εδώ έχουμε μια μεγαλύτερη ευελιξία, είναι αρχιτεκτονική CISC, υπενθυμίζω, Complex Instruction Set Computing, σε αντίθεση με τους ARM που είναι RISC, Reduced Instruction Set Computing, που είναι πιο λίγες εντολές, αλλά γρήγορα τις εκτελούν. Εδώ έχουν μια πολυπλοκότητα. Υπάρχουν διμελείς και μονομελείς πράξεις. Μια διμελής πράξη έχει δύο παραμέτρους, μια μονομελή έχει μία παράμετρο και χωρίς παραμέτρους όπως η RET. Υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετούμε bit με την πράξη OR, αυτά τα γνωρίζεις από ψηφιακή σχεδίαση, ή να εξάγουμε bit με την πράξη AND. Στην εκτέλεση που δεν έχουμε καμία διακλάδωση, βλέπετε ότι με την πρόοδο του χρόνου έχουμε και αύξηση του program counter. Ενώ όταν έχουμε διακλαδώσεις, jumps, βλέπετε ότι τροποποιείται αυτή η κανονικότητα. Για παράδειγμα, είμαστε σε ένα σημείο και έχουμε jump και πηγαίνουμε στην αρχή, jump αρχή. Γι' αυτό βλέπετε, ενώ είχαμε φτάσει να είμαστε αρκετά προχωρημένοι στο program counter, χρειάστηκε να κάνουμε ένα jump στην αρχή και ξαναγυρίσαμε σε προηγούμενες τιμές του program counter. Ή σε αυτό το σημείο είχαμε ένα jump, ένα άλμα προς τα μπροστά. Και γι' αυτό καταλήξαμε να είμαστε πολύ κοντά στο τέλος του segment που βρίσκεται το τμήμα κώδικα και ούτω καθεξής. Υπάρχει και μια λειτουργία που είναι οι κλήσεις υπορουτίνων. Ενώ έχουμε τις κλήσεις των συναρτήσεων, όπου κάθε φορά η κλήση ξεκινάει από το ίδιο σημείο. Για παράδειγμα, εδώ κάθε φορά που καλούμε το β, βλέπετε όλες ξεκινάνε από το σημείο, το entry point της συνάρτησης. Το ίδιο είναι σε όλες. Ενώ υπάρχουν οι συρροτήνες, όπου εκτελείται λίγο η α, καλούμε τη β, εκτελείται λίγο η β, αποθηκεύεται το σημείο που έχει διακοπεί η εκτέλεσή της, συνεχίζεται η α, συνεχίζεται η β και το καθεξής. Υπάρχει λοιπόν μια σταδιακή πρόοδος και των δύο διεργασιών. Δεν είναι όπως συναρτήσεις που καλεί τη συνάρτηση και σταματάει και μετά όταν ξανακληθεί η συνάρτηση ξεκινάει πάλι από την αρχή. Είναι κάτι διαφορετικό. Και κλείνουμε με τους υπερβαθμιστούς επεξεργαστές, superscalar, υλοποιεί τον παραλληλισμό σε επίπεδο εντολής. Όλοι οι σημερινοί επεξεργαστές είναι υπερβαθμωτοί. Έχουν δηλαδή πολλαπλές λειτουργικές μονάδες, πολλαπλά ELU, shifters, multiplier και FPU. Χρησιμοποιούν διασωλήνωση, θα τη δούμε βέβαια τι είναι αυτή η διασωλήνωση σε επόμενη διάλεξη. Υπάρχει μια ακολουθιακή ροή εντολών, η CPU ελέγχει τις εξαρτήσεις και έχουμε και εκτέλεση εντολών εκτός σειράς. Ο πρώτος υπερβαθμωτός επεξεργαστής ήταν ο Pentium. Και αποκωδικοποιούσαν τις μακροεντολές, για παράδειγμα οι assembly εντολές που γράφουμε όπως add, sub, move κτλ. Είναι μακροεντολές assembly και στην πράξη αποκωδικοποιούνται σε μικροεντολές μέσα στον επεξεργαστή, το οποίο γίνεται με διάφορους τρόπους, είτε με hardware είτε με μια μνήμη προγράμματος μέσα στον επεξεργαστή. Και αυτό λοιπόν, αυτή η αποδικοποίηση επιτρέπει να έχουμε καλύτερη εκμετάλλευση των παράλληλων μονάδων εκτέλεσης. Όπως σας είπα, μπορεί να έχουμε 2-3 ELU, για παράδειγμα, αριθμητικές λογικές μονάδες. Οι πρώτοι υπερβαθμωτοί είχαν 2 ELU, 1 FPU. Ενώ μπορούμε να δούμε και άλλους επεξεργαστές που έχουν 4 ELU, 2 FPU, 2 SIMD cores. Είναι διανυσματικές πράξεις. Και επιτυχάνουν εκτέλεση μεγαλύτερη από μία εντολή το κύκλο, ανακύκλο ρολογιού. Πολύ σημαντικό είναι λοιπόν οι υπερβαθμωτοί επεξεργαστές. Βέβαια, παράλληλη εκτέλεση μπορούμε να έχουμε και με πολλαπλούς επεξεργαστές, πολλαπλούς πυρήνες.
αλλά και με τους υπερβάθμιους επεξεργαστές. Δηλαδή, η υπερβάθμωση επέτρεψε να έχουμε παραλληλία σε μια εποχή που δεν είχαμε multi-cores. Είχαμε single-core, αλλά λόγω του ότι είχαμε πολλαπλά ELU στο σύστημά μας, μας επέτρεπε να έχουμε ένα είδος παραλληλίας. Και το superscalar παραμένει και στις μέρες μας. Έχουμε επεξεργαστή που έχει πολλαπλά cores, αλλά το κάθε core έχει μέσα πολλαπλά ELU. Έχουμε δηλαδή την έννοια της υπερβάθμωσης στα σημερινά συστήματα. Στοιχεία που μειώνουν τις επιδόσεις είναι η πολυπλοκότητα και η χρονική επιβάρηση, γιατί υπάρχει μια hardware μονάδα μέσα στον επεξεργαστή που αποφασίζει κάθε φορά τι θα εκτελεστεί παράλληλα. Δεν εξαρτάται από εντολές από το λειτουργικό σύστημα, αποφασίζει μόνο του. Είναι αυτό το hardware κομμάτι και όσο περισσότερα ALU, FPU κτλ. Έχουμε, τόσο πιο σύνθετη είναι αυτή η έβρεση των εξαρτήσεων. Γι' αυτό λοιπόν, αν έχουμε κάποιους κώδικες οι οποίοι δεν μπορούν να γίνουν, οι οποίοι έχουν εξαρτήσεις, δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτή την παραλία που παρέχει το hardware. Για παράδειγμα, βλέπετε το A ίσον B συν C, D ίσον εψιλον συν F. Εδώ υπάρχει παραλία, αυτές οι δύο εντολές, αν ακολουθούσε μία την άλλη, θα μπορούσαν να εκτελεστούν παράλληλα. Ενώ σε αυτό το σημείο, μάλλον σε αυτό, ναι, γιατί είναι ανεξάρτητο. Εδώ δεν υπάρχει παραλία, γιατί εδώ βλέπετε το β το διαβάζουμε και εδώ το β το γράφουμε. Άρα δεν θα μπορούσε το σύστημα να δρομολογήσει αυτές τις δύο εντολές σε δύο ανεξάρτητες ALU. Και το hardware κομμάτι του συστήματος θα ανίχνευε αυτή την προβληματική κατάσταση και δεν θα επέτρεπε να υπάρξει παραλία. Υπάρχει λοιπόν ένα κόστος στο να βρίσκονται αυτές οι εξαρτήσεις και γι' αυτό δεν αυξάνουμε συνεχώς τον αριθμό των ALU που έχουμε στην επεξεργαστή. Είπαμε ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο συνήθως αριθμό, 4 ALU, 2 FPU και κάπου εκεί είναι το όριο, δεν βάζουμε 15 ALU. Προτιμούμε να βάλουμε άλλα cores παρά ALU, γιατί η μονάδα ανίχνευσης των εξαρτήσεων έχει γίνει πάρα πολύ σύνθετη. Γι' αυτό λοιπόν η αύξηση των επιδόσεων του συστήματος γίνεται με την αύξηση του αριθμού των πυρήνων και όχι πια των λειτουργικών μονάδων. Υπάρχει λοιπόν αυτό το φυσικό άνω όριο όπως αναγράφω στην διάλεξη. Υπάρχουν ασφαλώς και άλλες τεχνικές όπως αρχιτεκτονικές πολύ μεγάλων λέξεων, υπολογισμοί εντολών ρητής παραλίας, ταυτόχρονη υπερνημάτωση και πολυπύρηνα συστήματα. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές βελτίωσης των επιδόσεων. Για παράδειγμα, το VLIW σημαίνει ότι έχουμε ένα machine code όπου είναι πολύ μεγάλο αυτό το machine code και δίνει αυτό το machine code αφορά όλα τα ALU τι να εκτελέσει το καθένα ξεχωριστά, δηλαδή κάθε μονάδα ALU ξεχωριστά, και αυτό είναι τόσο μεγάλο. Στο EPIC, ο ίδιος ο προγραμματιστής ή ο ίδιος ο compiler δίνει οδηγίες στο τι θα εκτελεστεί παράλληλα. Στο SMT είναι αυτό που βρίσκεται στις κάρτες γραφικών που υπάρχουν πάρα πολλά νήματα και ασφαλώς τα multicore. Υπήρξε στο παρελθόν μια αρχιτεκτονική, η Tanium 64-bit, ακόμα υπάρχει βέβαια, αλλά πνέει τα λίστια, δεν θα υπάρχει για πολύ. Και την είχε προτείνει η Tanium αρχιτεκτονική αναφέρομαι. Η Tanium αρχιτεκτονική, βλέπετε εδώ, η Tanium αρχιτεκτονική, η IOTA α64, η Tanium αρχιτεκτονική λοιπόν, πνέει τα λίστια, αν και είναι 64-bit, είχε η Intel επανασχεδιάσει τους επεξεργαστές της σύμφωνα με ένα άλλο μοντέλο παραλίας, σύμφωνα με το μοντέλο λοιπόν το EPIC, Explicit Programming, Parallel Programming, που έγραφε λοιπόν ο ίδιος ο προγραμματιστής ή ο compiler το τι θα εκτελεστεί παράλληλα. Όλες οι εντολές είχαν σταθερή μορφή, 64 γενικούς καταχωρητές, δέσμοι σχετικών εντολών και καθοριζόταν από τον compiler. EPIC λοιπόν, Explicit Parallel Instruction Computing. Απλούστερο υλικό, περισσότερο τρανζίστορ για CAS. Και αυτό που βρέθηκε λοιπόν είναι ότι είναι πολύ δύσκολο από το compiler να καταλάβουμε την παραλία που θα υπάρξει στο σύστημα και σε αντίθεση με τους άλλους επεξεργαστές, του superscalar, όπου οι εξαρτήσεις βρίσκονταν κατά το χρόνο εκτέλεσης και έτσι λοιπόν
δυναμικά αναπροσαρμοζόταν αναλόγως το πρόγραμμα στους επεξεργαστές αυτούς Epic, ήταν πάρα πολύ δύσκολο και μόνο σε ένα πολύ μικρό εύρος προγραμμάτων μπορούσε να βρει απήχηση αυτή η αρχιτεκτονική. Και γι' αυτό λοιπόν απέτυχε και ακούστηκαν φράσεις όπως το Itanium είναι το Titanic ή το Titanic των επεξεργαστών, γιατί είχε ως συνέπεια η Intel να δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα και αντί να επενδύσει σε μια αρχιτεκτονική συμβατή με την 32-bit, γιατί αυτή η Itanium, να ξέρετε, δεν ήταν συμβατή με την Intel. Γι' αυτό έχασε το παιχνίδι σε αυτό το κομμάτι. Και η AMD ήρθε και πρότεινε το δικό της 64-bit που ήταν συμβατό προς τα πίσω με την 32-bit αρχιτεκτονική της Intel και μπορούσε και μπήκε μπροστά η AMD. Και μετά η Intel αναγκάστηκε και ξανασχεδίασε το σύστημά της σύμφωνα με αυτά που είχε πει η AMD. Γι' αυτό η 64-bit αρχιτεκτονική της Intel στην πράξη είναι η αντιγραφή της AMD 64. Μην τάσετε από το λεμιδικό της όνομα. Είναι η αρχιτεκτονική που είχε προτείνει η AMD σε αυτό το σημείο. Και αυτό οφειλόταν γιατί είχε ακολουθήσει μια άλλη στρατηγική. Δηλαδή, όταν κάποια στιγμή ήθελε να πάει 64-bit, αντί να κάνει μια backwards compatible αρχιτεκτονική, μια αρχιτεκτονική συμβατή προς τα πίσω με την Intel 32-bit, πρώτη είναι κάτι τελείως διαφορετικό, δραστικό, καινοτόμο τελείως. Αλλά επειδή δεν είχε την συμβατότητα προς τα πίσω, άρα έπρεπε να ξαναγραφούν όλα τα προγράμματα με άλλο τρόπο, τη στήχησε και έχασε το παιχνίδι. Η συμβατότητα προς τα πίσω είναι πάρα πολύ σημαντική, να ξέρετε. Δηλαδή, όλοι έχουμε προγράμματα που θα θέλαμε και στην επόμενη γενιά επεξεργαστών να εκτελούνται. Διαφορετικά, θα υπήρχε πρόβλημα. Και γι' αυτό είναι διστακτικοί κάποιοι να πάνε σε άλλες αρχιτεκτονικές που δεν έχουν τα προγράμματα που θέλουν και έχουν μάθει να χρησιμοποιούν. Και γι' αυτό λοιπόν ακούστηκαν πάρα πολλά αρνητικά σχόλια για την Itanium, όπως ότι υποσχέθηκε να μας πάει σε ένα άλλο επίπεδο και μας πήγε στο υπόγειο, έγραψαν κάποιοι του χώρου, και εκτελούσε μόνο ένα είδος Unix και η AMD προσέφερε το 1864 και αναγκάστηκε η Intel να ακολουθήσει όταν δε η Microsoft το υιοθέτησε και άρχισε να βγάζει τα 64-bit λειτουργικά συστήματα για αυτήν την αρχιτεκτονική και όχι για την Itanium, οπότε υπήρξε αυτό το κενό. Κάποιοι επεξεργαστές που είχαν βγει το 2012, Itanium CPU, βλέπετε ότι είχαν 8 core, 16, ήταν αρκετά μπροστά οι επεξεργαστές, αλλά το ότι ήταν Epic, δηλαδή ένα τελείως διαφορετικό προγραμματιστικό μοντέλο, τους τύχησε το παιχνίδι, μαζί με το ότι δεν ήταν backwards compatible. Ας κάνουμε μια σύγκριση με IOTA 7, βλέπετε ότι εδώ το transistor count είναι 3,1 δισεκατομμύρια transistor, ενώ ένα IOTA 7, 986 για παράδειγμα, έχει 1 δισεκατομμύριο τρανζίστορ, δηλαδή είχε, βλέπετε, λιγότερο αριθμό τρανζίστορ με 6 πυρήνες, ενώ αυτό ήταν 8-16. Και το die size, δηλαδή το τσιπάκι ήταν αρκετά μεγάλο, 544 τετραγωνικά χιλιοστά, ενώ εδώ έχουμε 239 τετραγωνικά χιλιοστά. Δηλαδή μια μεγάλη επιφάνεια πυρητίου, που όπως έχουμε δει σε πρώτες διαλέξεις, είχε μεγαλύτερο ποσοστό defects, σφαλμάτων. Έτσι έχουμε λοιπόν την αρχιτεκτονική, μια άλλη αρχιτεκτονική VLIW, Very Large Instruction Word. Αυτό διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα γιατί έχουμε ένα πολύ μεγάλο machine code που στο machine code ακριβώς έχει γράψει ο compiler το τι θα κάνει κάθε μονάδα και εδώ είναι αρκετά δύσκολο. Είναι σαν το EPIC γιατί κατά το χρόνο που γίνεται το compile δημιουργείται αυτό το machine code και η παραλία. Δεν είναι λοιπόν κατά το χρόνο εκτέλεσης. Γι' αυτό και το VLIW πάλι σε ορισμένες αρχιτεκτονικές ή μάλλον σε ορισμένα προβλήματα μόνο μπορεί να βρει απήχηση. Και γι' αυτό και εσείς δεν το έχετε ακούσει κτλ. Βέβαια, δεν χρησιμοποιείται για γενικό υπολογισμό, είναι πολύ δύσκολο. Χρησιμοποιείται μόνο σε συγκεκριμένους επεξεργαστές ψηφιακών σημάτων. Διαφορές τώρα με SuperScalar και EPIC. Είπαμε, η EPIC καθορίζεται παραλία από το compiler και είναι τύπου VLIW. Δηλαδή συνδέεται με το VLIW, ενώ η SuperScalar, αυτό που έχουμε πια και έχει επικρατήσει, είναι ότι η παραλία καθορίζεται από τον επεξεργαστή κατά το χρόνο εκτέλεσης. Είναι πολύ πιο σύνθετο το υλικό, αλλά έχει πολύ καλύτερη απόδοση. Γι' αυτό και έχει υιοθετηθεί το SuperScalar και είναι αυτό που όλοι οι επεξεργαστές, όλα τα cores του σύστημά μας πια έχουν.
Σε αυτό το σημείο τέλειωσε αυτή η ενότητα και ευθύς μπορούμε να πάμε στο iQuiz. Θα έχετε 30 δευτερόλεπτα να συνδεθείτε από τη στιγμή που θα το ανοίξω. Συνδεθείτε λοιπόν στο ARC. Υπενθυμίζω, αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο ARC, οφείλετε στο γεγονός ότι μπορεί να έχει γίνει ban η IP σας. Οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα VPN. Με 15 δευτερόλεπτα θα βάλω, γιατί είναι και 52. Και ας δούμε κατά πόσο θα μπορέσουμε με το Edge αυτή τη φορά να έχουμε το quiz. Την άλλη φορά το Edge μας είχε βοηθήσει στην εκτέλεση. Υπενθυμίζω ότι η καταγραφή θα σταματήσει σε αυτό το σημείο. Εγώ παραμένω βέβαια στο κανάλι μαζί σας. Και σήμερα θα τα πούμε στην εξέταση του εργαστηρίου 7 η ώρα.